Η ελληνική βιομηχανία οχημάτων ιδρύθηκε το 1972 με την επωνυμία Steyr Ελλάς. Σκοπός της, η κατασκευή φορτηγών, τρακτέρ και σταθερών κινητήρων. Μετονομάζεται σε Elvo AV μετά τη μεταβίβαση της αυστριακής συμμετοχής στο ελληνικό δημόσιο, αποτελώντας τη μοναδική βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και το δυνατό χαρτί της ελληνικής αναπτυξιακής οικονομίας. Με την τεχνογνωσία και την υποδομή που διαθέτει ως η μοναδική βιομηχανία στρατιωτικών οχημάτων στη χώρα, σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, όπως Mercedes, Mann Steyr, Oshkosh και AMG, παράγει τροχοφόρα και τεθωρακισμένα οχήματα, ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Οι τύποι οχημάτων που κατασκευάζει είναι οχήματα παντοδαπού εδάφους, μικρά, μεσαία και βαρέα φορτηγά, τεθωρακισμένα, λεωφορεία, ειδικά οχήματα. Από την αρχή της λειτουργίας της, έχει παράξει περισσότερα από 11.000 οχήματα παντοδαπού εδάφους Mercedes και 600 ειδικοποιημένα οχήματα Hammer, 12.000 στρατιωτικά και πολιτικά φορτηγά σε συνεργασία με τις εταιρείες Steyr, Mann, Mercedes και Oshkosh και 2.100 λεωφορεία για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και της πολιτικής αγοράς. Τέλος, έχει κατασκευάσει άρματα μάχης Leopard 2 Hell, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας, το πρωτότυπο Τόμα Κένταυρος και έχει διασκευάσει άρματα μάχης Leopard 1. Μία σημαντική υπηρεσία που διαθέτει η Elvo στους πελάτες της είναι η ανακατασκευή ειδικοποιημένων και μη οχημάτων, αλλά και τεθωρακισμένων ερπιστριοφόρων οχημάτων, πυροσβεστικά, απορριμματοφόρα, υδροφόρα, βιτιοφόρα, κυροζινοφόρα, πυροσβεστικά αεροδρομίων, τεθωρακισμένα ερπιστριοφόρα M113, Λεωνίδας, Leopard 1 και άλλα. Η διαδικασία ανακατασκευής των οχημάτων είναι ενδελεχής και σε κάθε ανακατασκευασμένο όχημα η Elvo παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. Μετά την παραλαβή του οχήματος, ακολουθεί η αποσυναρμολόγηση της καμπίνας οδηγού και της υπερκατασκευής του οχήματος και σε περίπτωση που απαιτείται η αμοβολή τους. Στη συνέχεια, επισκευάζονται όλα τα μηχανικά μέρη του πλαισίου και γίνονται εργασίες φανοποιού στην υπερκατασκευή, στην καμπίνα του οδηγού και το πλαίσιο. Επισκευάζονται επίσης όλα τα μηχανικά μέρη της υπερκατασκευής, βάφονται όλα τα μέρη του οχήματος και επανασυναρμολογούνται. Πριν παραδοθεί το κάθε όχημα, ελέγχεται και δοκιμάζεται σε διαδρομή 50 χιλιόμετρων και μετά ακολουθεί η διαδικασία της μεταργασίας. Μετά την πώληση των προϊόντων στους πελάτες, η Elvo αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή τους ανταλλακτικά σε βάθος χρόνου και πέραν της 15 ετίας. Ως κατασκευαστής των οχημάτων, η Elvo κατέχει το know-how για την παραγωγή γνήσιων ανταλλακτικών, διότι διαθέτει ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια και τεκμηρίωση προϊόντος, σαφείς οδηγίες μηχανουργικής και θερμικής κατεργασίας, πλήρη φάκελο ποιοτικού ελέγχου με εποπτεία της MOEB 3, ιδίως συσκευές ακριβίας ποιοτικού ελέγχου και κωδικοποίηση σύμφωνα με το NATO. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης, η Elvo έχει όλα τα απαραίτητα μέσα, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και τα εξοπλισμένα συνεργεία συντήρησης και επισκευών. Παράλληλα, το τμήμα After Sales της Elvo φροντίζει για την απόδοση της εγγύησης καλής λειτουργίας των προϊόντων και την περαιτέρω υποστήριξη των πελατών της και πέραν του χρόνου εγγύησης των οχημάτων. Στις εγκαταστάσεις της Elvo, με έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων, περιλαμβάνονται ακόμα το Κέντρο Δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους ανιχοϊκούς θαλάμους στα Βαλκάνια και η πίστα δοκιμών οχημάτων αρμάτων. Η ελληνική βιομηχανία οχημάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 του 2008. Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό που είναι μοναδικό στο χώρο της βιομηχανίας αυτοκινήτων της χώρας, όπως Presses Copies Laser, CNC κέντρα κατεργασίας και φρεζαρίσματος, CNC μηχανές τόρνευσης καθέτου και οριζοντίου εργαλειοφόρου, εγκαταστάσεις σκλήρυνσης μετάλλων, εγκαταστάσεις απολύπανσης, αποσκορίασης, φωσφάτωσης και βαφής. Η κύρια αποστολή της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε οχήματα και ανταλλακτικά, αλλά και η συνεργασία της με τους πελάτες του εσωτερικού, όπως οι Οργανισμοί Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, υπηρεσίες Υπουργείων, η Ελληνική Αστυνομία, η ΔΕΗ και άλλοι. Σημαντικές συνεργασίες όμως παραμένουν αυτές του εξωτερικού, όπως η συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου, αλλά και με τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σιγκαπούρη, την Αλβανία, την Ιεμένη και άλλες. Η ελληνική βιομηχανία οχημάτων διακρίνεται για την ποιότητα των προϊόντων της, προσαρμοζόμενη στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της και εξασφαλίζει στρατηγικές συνεργασίες που προάγουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της. Στη διάρκεια της μακρόχρονης παρουσίας της, έχει προσφέρει δουλειά σε εκατοντάδες ανθρώπους,
και συνεχίζει να προσφέρει σε περισσότερους από 400 εργαζόμενους, αλλά και σε πολλές περιφερειακές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, στηρίζοντας έτσι την οικονομία της περιοχής και της Ελλάδος γενικότερα. Η ΕΛΦΟ έχει ως στόχο να διευρύνει συνεχώς την πολύπλευρη σχέση της με την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων, συντηρώντας μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας μέσω των περισσότερων από 500 υποκατασκευαστών και των 2.000 προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Σκεπτόμενη το περιβάλλον, η ελληνική βιομηχανία οχημάτων έχει πράσινη συνείδηση και είναι συνεπή στην εφαρμογή της νομοθεσίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Φροντίζει να υπάρχει ελεγχόμενη παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων, κάνει τακτικούς ελέγχους των παραγόμενων αέριων ρήπων, εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαθέτει εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Στο άμεσο μέλλον, η ΕΛΦΟ προσδοκά να συμμετέχει στο νέο ενιαίο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης και εξυγχρονισμού. Ως η μοναδική και η πιο σημαντική βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, οραματίζεται τη συνεχή παροχή αξιόπιστων και άρτιων λύσεων για οχήματα και ανταλλακτικά, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας του ρόλου της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας.